Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Ανάλυσέ το. Στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, φίλες και φίλοι μου, απόψε το βράδυ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εδώ κανονικά στη θέση μας, στην εκπομπή μας, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, μέσα από το Web TV του Star, φυσικά στο Star X. Αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα στο τέλος, εκεί τις ευχές και τις ευχαριστίες. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και να καλησπερίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε αρκετά για το ποιο θα είναι ο καλεσμένος της τελευταίας μας εκπομπής. Ε, στο τραπέζι πέσανε αρκετά ονόματα. Ωστόσο κάποια στιγμή, δεν σας το κρύβω, είπαμε «εδώ είμαστε». Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να έχουμε κοντά μας απόψε το βράδυ έναν αγαπημένο φίλο, Έναν άνθρωπο που έχει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Που παρά το γεγονό ότι είναι πολύ μορφωμένο παιδί, και σα το λέω γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν το γνωρίζει αυτό, έχει σπουδάσει σε οικονομικό πανεπιστήμιο με μάστερ στα οικονομικά, έχει κάνει σπουδέ πάνω σε ξένε γλώσσε, έχει διακρίσει και πολλέ επιτυχίε στον αθλητισμό, κυρίω στην κολύμβηση. Εκείνο όμω που μα τράβηξε περισσότερο στον ίδιο ήταν το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, ήταν ο τρόπο που μιλάει, που φέρεται, συμπεριφέρεται. Και αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ήθελα απόψε το βράδυ να τον έχω εδώ και να κλείσουμε μαζί την εκπομπή, είναι ότι είναι πολύ ευδιάθετος, ένα άνθρωπο με θετική ενέργεια και έχει αυτό το πλατή, το αστραφτερό χαμόγελο. Θα μπορούσα εγώ να μην κλείσω με Αλέξανδρο Πετρίδη. <σχελίδι> μα είναι δυνατόν. <σχελίδι> Καλώ τον. Αυτό σκέφτομαι, λέω, μα θα μπορούσε να μην. Ε, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί για μένα είναι πάρα πολύ τιμητικό πέραν mm -hmm. από τη φιλία μας τόσων χρόνων ε, να αποφασίζεις ε, να ξεκινήσεις ή να κλείνεις μία σεζόν mm -hmm. α, με κάποιο καλεσμένο. Θεωρώ ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά γιατί Συμφωνώ. ο καλεσμένος με τον οποίο ξεκινάς μία σεζόν είναι αυτός που λες θα σου φέρει γούρι ή όχι mm -hmm. αλλά και εκείνο που κλείνει είναι ο απόϊχος μέχρι να τους ξαναβρει όπου αυτό το μεσοδιάστημα Γίνονται τα περισσότερα πράγματα. Οπότε θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ γουρλή και όταν συναντηθούμε να έχουν γίνει ακόμα πιο ωραία τα πράγματα. Αλέξανδρε, μου πόσο σε ευχαριστώ. Πόσα χρόνια σε ξέρω. Χρόνια πολλά και φίλο με τον άντρα μου και με τον κουνιάδο μου. Κώστα ε, ζωή, πώς τα φέρνει η ζωή, διότι η τελευταία <laughs> μας εκπομπή ήταν όταν είχαμε κάνει εκείνο το φοβερό αφιέρωμα που για πρώτη φορά αποκλειστικά σου είχα πει και είχα δείξει το σπίτι μου τότε το δέντρο, τα, τα, τα μετάλλια, τα κύπελα, στο τα βραβεία. Στο TV Weekend μιλάς τώρα βεβαίως, που ήμουν στο Άλτερ, ε, το Σαββατοκύριακο. Τότε α, και ξαφνικά μαθαίνω ότι παντρεύεσαι, που <laughs> ούτε ήξερα για αυτή τη γνωριμία, mm -hmm. ε, ε, έναν αγαπημένο μου φίλο. Οπότε κοίταξε καμιά φορά ότι πώς η θα ζωή θα φέρνει, είναι ζωή. πάρα πολύ μεγάλη. Είναι απρόπτη, αλλά τελικά δεν είναι και τίποτα. Γιατί μπορούν όλα να συμβούν το επόμενο λεπτό μπροστά στα πόδια μα. Ακριβώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ γιατί και στο TV Weekend που είχαμε κάνει μια παραπάνω παρέα mm -hmm. λόγω των πολλών συνεντεύξεων. Βεβαίω. Και μετέπειτα, ε, είσαι από τις παρουσιάστες εκείνες που μπορείς να κρατάς ευτυχισμένη μια οικογένεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που θα μπορούσες πολύ εύκολα να το πουλάς Φωστό. καθημερινά μια τέτοια μάνα με τρία παιδιά και κουκλιά, <Κι> ε, ε, αλλά ευχαριστώ, και ευχαριστώ. να συνεχίζεις και την πολύ επαγγελματική ε, πορεία σου και δουλειά σου χωρίς να, να μπλέκεις το ένα με το άλλο. Ξέρεις, δεν το καταφέρνουνε και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δυστυχώς ε, για να κάνουν. Ε, Κάποιε τηλεόραση και κυρίω για τι γυναίκε φτάνουν να παντρευτούν ή για να βγουν στα κανάλια. Με λυπεί το γεγονό που βλέπω κορίτσια που πλέον δεν πουλάνε, δεν παίζουν. Πώ θα το κάνουμε, έτσι κι αλλιώ και ποτέ δεν παίζαν πολύ, αλλά μπα περιπτώσει παντρεύονται, χωρίζουν, κάνουν παιδιά, βγάζουν βίντεο κάνουν τραγούδια, για να μπορέσουν να βγουν τρία λεπτά σε ένα μαγαζίνο. Αυτό. Δεν λέγεται τηλεόραση. Mm -hmm. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Συμφωνώ μαζί σου και νομίζω ότι ο τελικό κριτή είναι ο κόσμο. Είναι ο τηλεθεατή που έχει το τηλεκοντρόλ και θα επιλέξει τι θα δει και τι όχι. Και νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι. Και κάποια στιγμή αυτοί που πρέπει να μείνουν θα μείνουν, αυτοί που όχι, ο κόσμο μόνο θα του δείξει την, ε, την έξοδο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα δικά σου. Χτύπα στο ψητό. Απευθεία θα μπούμε κατευθείαν στο, στο ψητό. <laughs> λοιπόν, στο ψητό. <laughs> και θέλουμε να μα πει λιγάκι τα επαγγελματικά σου. Πού σε βρίσκουμε, Γιατί εσύ όλο και τρει-τέσσερι δουλειέ κάνει παράλληλα. Σε βρίσκουμε. Είμαι πανταχού είναι. παρόν. Ε, χτύπα στο ποπο, αυτή η φωτογραφία. Ε, Όσα χρόνια βρίσκουμε που τότε υποτίθεται ότι μεσουρανούσανε ε, στα, στα web, στα πρωτοσέλιδα και εγώ που τις βλέπω τώρα, δεν θέλω να τις βλέπω γιατί θεωρώ ναι. ότι κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας, ναι. ίσως το ότι οριμάζουν, αυτό βγαίνει προς τα έξω και γίνονται πιο εντυπωσιακοί. Και καμιά φορά κάθομαι και λέω κι εγώ μόνος μου ή με τα νύψια μου, με τον αδελφό μου, λέω τότε που γράφανε ε, ο μελαχνός κούκλο στο μεσημεριανό, music και τα τότε επί τέμπο, επί new channel. πού τον εβλέπανε αυτόν και μου λένε, μα ήταν άλλες οι εποχές, άλλα τα πρώτα. Αυτό, μα βλέπουμε παλιέ μα φωτογραφίες και όλοι θέλουμε να τις σκίσουμε, να τις κάψουμε, να τις εξαφανίσουμε. Α, εκεί κολλήσατε, βάλτε πια, έχεις τόσο... έλα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να τα λες αυτά, εσύ δεν νομίζω ότι έχετε τέτοια όχι, θέματα. Όχι, πλάκα κάνω, είσαι, είσαι, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ είδες ότι ούτε σε ρώτησα ποιες φωτογραφίες, ούτε τίποτα, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Κάνετε. Άλλωστε, τα πάντα είναι η πορεία μα. Ένα άνθρωπο δεν την πρέπει ποτέ τώρα. να ντρέπεται για την πορεία Ακριβώς. του. Ε, αυτή τη στιγμή κάνεις, με βρίσκει στο Εδώ, είμαστε καθημερινά mm -hmm. στο HiTV και σε άλλα 38 κανάλια σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αυτό είναι ένα δίκτυο καναλιών που το διατηρώ 17 χρόνια. 17 χρόνια κάνει η Καθημερινά, χρόνια κάνεις καθημερινά. αυτή στην περιφέρεια, γιατί πριν κάνω 25 χρόνια. Mm -hmm. Αλλά μάλιστα. πριν ήμουν στο νιου και στο τέμπο που δεν μπορούσα να δικτυωθώ mm -hmm. με άλλα Πανελλαδικά από μόνο του. Ε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, επειδή έχω αρχίσει λίγο πέραν από την εκπομπή, που αυτό δεν σταματάει, είναι από, το, από Δευτέρα ως και Κυριακή. Ε, και ε, να βλέπω και λίγο άλλα πράγματα, επειδή η επικοινωνία για μένα είναι πολύ βασικό. Ε, είμαι στην Κάβα Απόσταγμα, όπου είναι ένα κομμάτι που ε, ε, το αγαπώ, το έχω μάθει και το δουλεύω πολύ καλά. Εκεί δουλεύει ω πολιτή, ε, εσύ. εκεί όχι. Έχω ένα μάζε... ποσοστό και είμαι υπεύθυνο τη ΚΑΒ. Okay. Αλλά είναι το κομμάτι που μου αρέσει. Είσαι και στο κομμάτι, εσύ, ε, το πολιτιακό. Ε, πέρα ναι. από αυτά τα υπεύθυνα που μου λε τώρα. Εντάξει. Εσύ εσύ είναι όμω μεγάλη ευθύνη. Αγοράζει. Βεβαίω. Ε, εγώ πουλάω, οι άλλοι αγοράζουν. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Λέω γενικά <laughs> εγώ που το καταλαβαίνω. Και βέβαια, αυτό που είναι δικό μου με το συνεργάτη μου, το Χριστόφορο Τονταχινάκο, όπου πραγματικά το αγάπησα από την πρώτη στιγμή γιατί εγώ, 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 εγώ Πήγα να φάω και διάβασα στο παράθυρο ότι η επιχείρηση ε, είναι προ πώληση. Και μέχρι να τελειώσω το γεύμα μου, έτσι mm. έγινε. Του λέω και πόσο την πουλά, και γιατί την πουλά. Και το επόμενο πρωί του λέω λοιπόν: Το κλείνει την Κυριακή και από την Δευτέρα να λαμβάνουμε εμεί. Έτσι έγινε. Έτσι, έτσι. ακριβώ. Ούτε δύο μέρε δεν πέρασα να το σκεφτώ, να το ξανασυζητήσω. Είναι το χτύπα στο ψητό στο πέραμα, όπου έχει έρθει πολλέ φορέ και σε ευχαριστώ. Ε, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται αλλά θέλω να ξανάρχεται όχι για μένα γιατί πραγματικά αυτό που του παρέχουμε σαν φαγητό και σαν φιλοξενία είναι πράγμα που αξίζει γιατί και εσύ έχεις από μια άλλη περιοχή Ακριβώς. για να κάνεις με τα παιδάκια σου και τον άντρα σου αυτή τη διαδρομή κάθε δεύτερη εβδομάδα σημαίνει ότι τρώτε καλά, περνάτε καλά και σας αρέσει έτσι δεν είναι. Είναι ένας υπέροχος χώρος και δεν το λέω για να το πω επειδή είσαι εδώ θα ερχόμασταν μια-δύο φορέ, γιατί τυχαίνει να είμαστε αφήλος. φίλοι και να λέμε δύο κουβέντε παραπάνω και μέχρι εκεί θα ήταν. Όμω, υπέροχο χώρο, ένα περιβάλλον καταπληκτικό, εξαιρετικό φαγητό και πολύ καλέ τιμέ. Και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και προ όλου μα. Κρατάω πολύ χαμηλά. Μπράβο, Αλέξανδρε. Και έμαθα ότι έρχονται άνθρωποι από διάφορε γωνιέ τη Αθήνα. Δηλαδή, έχει ανθρώπου από νέο ψυχικό, από κηφισιά, από γλυφάδα, Συχνούς από άλλου. Και μπράβο, μου έχει πει ότι είναι και συχνοί οι πελάτε. Άρα λοιπόν κάτι σημαίνει. Πολλοί μπορεί που μα παρακολουθούν να έχουν έρθει. Κάποιοι δεν έχουν έρθει. Εγώ προτείνω λοιπόν ανεπιφύλακτα να πάτε εδώ στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Όχι μόνο θα φάτε καλά, αλλά θα δείτε ότι και στο τέλο και το περιβάλλον αλλά και οι τιμέ. Γιατί είναι κάτι που ο κόσμο πλέον σημαντικό. τα μετράει όλα. Και με να το πούμε αυτό. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ δεν άνοιξα ένα δεύτερο μαγαζί για να ανοίξω. Ούτε το παίζω επιχειρηματίο, ούτε mm -hmm. μ' αρέσουν αυτοί οι τίτλοι. Εσύ πώ αποφάσει να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Επειδή είμαι σε επαφή εκεί. με τον κόσμο ναι. και επειδή θέλω, δεν είναι τυχαίο που το έχει δει και μου λε: Καλά, συγγνώμη, αφού έχει δύο σερβιτόρε. Βγαίνω, σερβίρω, βοηθάω. Ε, μπορεί μετά να, να Αυτά που λέγαμε τον για την κάβα, ότι είσαι υπεύθυνος, εσύ και κάθεσαι. Ε, ναι. δεν, δεν, δεν κάθομαι καθόλου και πολλές φορές ο κόσμος περιμένει ότι θα έρθει και θα με δει Πιθανώς σε μια καρέκλα ή στο ταμείο και να κοιτάω. Σε πληροφορώ καμία, ότι βγαίνω ναι. και μόλις σου δω ότι πάνε να σκώσουν το χέρι, λέω τι θέλετε, θα βρω μου λέει την κοπέλα. Ποια κοπέλα, τι θέλετε, εγώ θα σας το φέρω και του φαίνεται περίεργο, ενώ για μένα φυσιολογικό ότι σου φέρνω την πήγα να την ανοίξω. Δεν κατάλαβα. Δεν μου κάνει εντύπωση με σένα και θα το πω έτσι χωρί δεύτερη και τρίτη σκέψη. Ότι το, το απολαμβάνει. Από τη μία είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι μ' αρέσει σε ένα Αλέξανδρε. Δεν φοβάσαι να τσαλακωθεί. Δηλαδή, κάποιο που μπορεί να έχει τη δική σου πορεία στην τηλεόραση. Δηλαδή, καθημερινή εκπομπή, τόσα χρόνια. Σε μικρότερο κανάλι, δεν έχει σημασία. Έχει μία επαφή όμω με τον κόσμο και κάποιοι σε παρακολουθούν και σε ακολουθούν πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Αντί λοιπόν να κάτσει αυτό που λέει σε μια καρέκλα λίγο πιο πίσω, ο υπεύθυνο, ο ιδιοκτήτη, ο επιχειρηματία και τίποτα άλλο. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο μέσα στα πράγματα πιο πολύ από κάθε εργαζόμενο που έχει, από κάθε υπάλληλο και το απολαμβάνει, το χέρισε. Δεν θα το έκανε εύκολα. Κάτι γιατί αυτό. δεν το έκανα για την απολαβή των χρημάτων. Το έκανα γιατί ήταν κάτι που ήθελα να ασχοληθώ. Μου αρέσει και η περισσότερη ε, για μένα δουλειά είναι στο να κάτσω να σκεφτώ. Πόσο πιο ευχαριστημένοι θα φύγουν mm -hmm. οι φίλοι μου, οι πελάτες που μετά γίνονται φίλοι. Αυτό για μένα είναι το μπράβο. Και σαν καλλιτέχνη, ε, για μένα το ότι φεύγουν και μετά συζητάνε ρεσί. Ήρθε ο Αλέξανδρος, γιατί αυτό μου λένε, και μα έρβηρε. Σιγά λέω καλή, <laughs> σα <σέρβιρα. laughs> Δεν έκανα και την. Δεν είχα και σπίτι να ξεσκονίσω. <laughs> Θέλω να σου πω ότι εμένα αυτό Με, μου αρέσει και γι' αυτό το έκανα το μαγαζί. Και όσο για το τσαλακώνεσαι, θα σου πω ότι οι μεγαλύτερε προσωπικότητε ανά τον κόσμο είναι αυτέ που δεν πρέπει να δείξουν ποιοι είναι. Φαίνεται από μόνο του. Γιατί ένα διαμάντι, ακόμα και αν το πετάξει στα Αυτά άχυρα, μπορεί να, να χάσει την αξία του και να μην είναι διαμάντι. Κατάλαβε. Άρα, όταν ένα άνθρωπο ξέρει ποιο είναι όπου και να τον εβάλεις, θα διατηρήσει την προσωπικότητά του. Όπως και το αντίθετο. Αυτά που βλέπω κάποιες στιγμές στην τηλεόραση, που τα έχεις περάσει κι εσύ, mm -hmm. που σκάγαν κάποια πρόσωπα και λέγανε, παπαπαπα, πα, πα, μην τη βάλεις να κάτσει μαζί μου. Και τώρα όλοι αγκαλιάζονται και γίνονται μια παρέα, γιατί αυτή έτυχε από το πουθενά να κάνει μια εκπομπή και ο άλλος έτυχε κτλ. Και τώρα αγαπιόνται κάποια πρόσωπα ναι, ναι, πάλι, όπου και αυτό. να τα τοποθετήσεις, αυτό, την ταμπέλα του δεύτερου, του αγράμματου, του δίθεν, δεν θα την αφαιρέσεις. Αυτό δί. το πιστεύω πολύ. Μου είπες πριν τη λέξη καλλιτέχνη. Mm -hmm. Θα την πιάσω εγώ αυτή τη λέξη τώρα. Ε, τι εννοείς, Δηλαδή πώς θα έβαζες τον εαυτό σου, τι τίτλο, τι ταμπέλα θα έβαζες. Μπαίνει κάτι τα μπέλα σε σένα. Επειδή κατά καιρού έχω ασχοληθεί με τρία βασικά πράγματα. Έχει περάσει από με κλάδους. το modeling για πολύ λίγο. Mm -hmm. Μπήκα αμέσω στην τηλεόραση που δεν την είχα φανταστεί ποτέ, γιατί εμένα η πρόταση μου έγινε μέσα σε ένα βράδυ και το πρωί έκανε εκπομπή. Ούτε καν, ούτε καν έχω κάνει casting να δούνε πώ είμαι. Mm -hmm. Μου είπαν ε, τότε υπεύθυνη από το New Channel, αγόρι μου εσύ, γιατί είσαι μοντέλο, εσύ πρέπει να μπει στην τηλεόραση. Λέω σε ποιο κανάλι, μου λέει στο New Channel. Ε, μου λέει να έρθει αύριο στι 11 η ώρα να τα πούμε και 12. Αυτοί το είχαν προγραμματίσει, με βάλανε 12 με 2 να κάνω εκπομπή. Αυτό ήτανε και μου λέει Τι θα πω, Καλέ, τι θα σε βοηθάμε εμεί από μένα. Πε, από μέσα, πες ό,τι θε. Έτσι ξεκίνησα κατευθείαν στα βαθιά. Α, μετά, αποσχολήθηκα α, Έχω κάνει άπειρε μεταγλωτήσει mm -hmm, ναι, σε πάρα βέβαια. πολλά κινούμενα, παιχνίδια κτλ. Έχω παίξει σε τρία σύριαλ βασικά για λίγο. Όπου την περίοδο αυτή αποσύρθηκα από μόνο μου γιατί αρχίσαν και γράφανε. Μα τώρα ο Πετρίδης ο παρουσιαστή και τραγουδιστή, γιατί πρέπει να πάει και στο θέατρο και στην τηλεόραση ω ηθοποιό, γιατί παίξει σε δύο σίγαρα του αντένα. Ε, και αμέσω μετά ε, ήρθε το τραγούδι για μένα, που νομίζω ότι και εκεί με έχει προλάβει. Okay. Ε, Πάντω, ο άντρα σου με έχει ζήσει σε πολλέ πίστε. Πάρα πολύ. <laughs> τα δύο αδέλφια ήταν ναι. οι πελάτε μου, σε παρένθεση, <laughs> τη συχνή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μετά έρχεται το τραγούδι που για 10 χρόνια το έκανα, που πάλι ε, γινόταν ένα πανικό ότι ο Αλέξανδρο, γιατί να είναι δεύτερο όνομα με μεγάλα ονόματα και από πού και ω πού κτλ. Τώρα όμω πλέον το ότι όλοι οι τραγουδιστέ μπήκαν και κάνουν εκπομπέ, το ότι όλοι οι παρουσιαστέ μπήκαν και τραγουδάνε, το ότι γίνεται το μάλε βλέπει ναι. κανεί να γράφει για κανέναν. Σε ναι. αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Για δεν υπάρχει. Ναι, να θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. και Εκεί ίσω πρέπει λιγάκι τα πράγματα να μπουν και στη θέση του, δηλαδή γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα. Να δούμε ο καθένα τι έχει σπουδάσει, τι έχει κάνει και θα σε πάω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ σε ρώτησα για τον τίτλο, τα μπέλα, αν θα μπορούσε να βάλει. Βέβαια, μου ότι έχει περάσει από πάρα πολλού χώρου. Δηλαδή και από το μόντελινγκ και από το. Αυτό είναι καλλιτέχνη γενικά. Καλλιτέχνη γενικά. Ε, Όμω, αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερο κόσμο για σένα, και το είπα και στην αρχή, στον πρόλογο μου, είναι ότι εσύ είσαι ένα πολύ μορφωμένο παιδί. Δηλαδή, έχει πάει πανεπιστήμιο, έχει τελειώσει, έχει πάρει το πτυχίο. Σου. Ναι, έχω πάρει το πτυχίο. Ήμουνα ε, ε, λογιστή σε δύο πολύ μεγάλε εταιρείε, επειδή είχα περάσει ε, με, με υποτροφία. Οπότε αμέσω με βάλανε για πρακτική από τον πρώτο χρόνο. Mm -hmm. ε, και... Σου άρεσε, Αλέξανδρε, εκεί θέλετε, δηλαδή εκεί έχει κλείσει. Αυτό είχα επιλέξει εγώ. Αυτό Τα οικονομικά επιλέξει. είχα επιλέξει. Α, και πες. έχω πει πολλέ φορέ ότι ακόμα και τώρα για μένα η τηλεόραση, ε, όσο και αν μπορεί να φαίνεται λίγο οξύμορο ή κοντράστα αυτό που θα σου πω. Mm -hmm. είναι ο λόγος ενός οικονομολόγου απλά με το καλλιτεχνικό που κρύβει μέσα του, δηλαδή ε, εγώ δεν νιώθω ότι άλλαξα επάγγελμα, γιατί και μέχρι τώρα, όπω έχω ξαναπεί, κάνω δηλώσει ανθρώπων Πολα... που από τότε του έχω, mm -hmm. ηθοποιοί, τραγουδιστέ, mm -hmm. μοντέλα, που δεν θέλουν να αλλάξουν το λογιστή, γιατί ο λογιστή και ο γιατρό είναι αυτό που ξέρει πολλά, και ο δικηγόρο αυτό που Ακριβώς. ξέρει πολλά πράγματα. Οπότε μέχρι τώρα, συνεχίζω για κάποιου ανθρώπου και κάνω ακόμα τι δηλώσει. Ε, μιλάω δύο γλώσσε, τώρα νιώθω ότι κάνω μόντελινγκ και ότι Όχι, πρέπει δεν να. Ναι, είναι πράγματα αλλά... που. Δεν ξέραμε και εγώ πραγματικά. Επειδή τα έμαθα όταν σε γνώρισα καλύτερα, mm -hmm. και με ανθρώπου που μιλάω και φίλου μου, κανεί δεν ξέρει. Μάλλον ελάχιστοι ξέρουν ότι είσαι πολύ μορφωμένο παιδί. Ε, έχει κάνει ε, πράγματα θεωρώ, στη ζωή σου. Έχω κάνει πάρα πολλά. Δεν βγήκε δε ξαφνικά, θέλω να πω, στην τηλεόραση και η παιδιά σα. Και αυτό που έκανε εντύπωση τότε στον κύριο Μανούση που είχε το New Channel ναι. ε, ήταν ότι βρε παιδιά, έκανε έτσι το κεφάλι του, τα κατέβηκα. Ε, δεν έχει ξαναδεί κάμερα, δεν έχει μιλήσει εκτό από το μοντέλο να περπατήσει πέντε φορέ. Και μιλάει με έναν λόγο, με στο άσχετα αν δεν ήξερα πολύ καλά τι κάμερε, mm -hmm. αλλά είχα λόγο. Όταν όμω ένα άνθρωπο έχει διαβάσει, έχει πάει σε τόσα φροντιστήρια, διάβαζα 10 με 12 ώρες και πρέπει να σου πω ότι έβγαλα ε, το σχολείο με 19 και 20, κάτι 40 κοστά, τότε τι ήταν, mm -hmm. και έβγαλα το πανεπιστήμιο με 9,85. Αυτό σημαίνει ότι ήμουνα και λίγο φυτό και θα σου πω κάτι, όχι γιατί ήμουνα φυτό, δεν μου πάει και καθόλου, αλλά γιατί ήμουνα εγωιστής και παραμένω. Ah. Δεν ήθελα κανείς στην τάξη να πάρει μεγαλύτερο βαθμό από μένα. Γι' αυτό έμαθα αρκετά αναγκάστικα. Ο εγωισμός μου που τώρα πια λέγεται επαγγελματισμό μου με έμαθε να μην αφήνω κάποιον να έχει μεγαλύτερο βαθμό. Άρα τι έπρεπε να κάνω να τα να μάθω όλα απ' έξω. Να είσαι αυτό από εκείνον, από ε, και με βοήθησε και η γιαγιά μου η οποία, επειδή η μητέρα μου και η γιαγιά μου είναι από, την, από τις ε, Αιγυπτιώτισσες mm -hmm. που ήρθαν τότε, mm -hmm. ε, ξέρεις, τις πρωτεβουσιανες, τις σπουδαγμένες με τις πέντε γλώσσες και αυτά, η γιαγιά μου, η οποία και σου λέω καταποκλειστικό, ε, χώρισε με τον παππού μου γιατί δεν ήθελε να, του δώσω, να πάρω το όνομα του παππού μου και ήθελα να με βαφτίσουν Αλέξανδρο, Αλεξάνδρα λέγονταν η γιαγιά μου, ah, και τη είπε «Αν τον βγάλετε». Α, Αλέξανδρο. Χωρίσαμε. Απο, χωρίσαμε. Και του είπε να χωρίσουμε. Και χωρίσανε. ναι. βεβαίω. Αυτό το παιδί θα είναι Αλέξανδρος. Οπότε επειδή ήμουν μεγάλη τη αδυναμία, από μικρό, ε, με ξεκίνησε αγγλικά, γερμανικά, mm. ισπανικά που δεν άντεξα άλλο να διαβάζω, τα σταμάτησα. Ε, γυμναστική, όλα τα οφείλω σε εκείνη, στα σχολεία τα καλύτερα, γιατί ήθελε να γίνω σαν εκείνη που ήταν πολύ μεγάλη λογίστρια στο Υπουργείο. Αφίστε. Οπότε ακολούθησα τα βήματά τη. Και έτσι, γι' αυτό μέχρι σήμερα νομίζω ότι οφείλονται και οι σπουδέ. Και έτσι έφτασε εκεί που έφτασε. Ε, τι μου κάνει εντύπωση ότι εσύ γενικά δεν εφησυχάζεσαι. Ε, και παρόλο που θα μπορούσε να ξεκινήσει, γιατί εμεί σε μάθαμε μέσα από τι παρουσιάσει των μουσικών εκπομπών, τότε το 95-96 ξεκίνησε δηλαδή. 96. 96 και μετά το 2000 μπήκε λίγο πιο δυναμικά. Ε, θα μπορούσε να πει όμω κάποιο που σε ακούει τώρα ότι ένα τέτοιο άνθρωπο που έρχεται από ένα τέτοιο περιβάλλον, που παίρνει ερεθίσματα αρκετά έντονα πάνω στο κομμάτι γράμματα και τέχνες θέλω να πω. Ε, Μορφωμένο, έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει αρχίσει να έχει κάποια ρυθίσματα γύρω από αυτό το κομμάτι. Πώ βγαίνει στην τηλεόραση. Και λέει και αυτά που λέει. Και λέει και αυτά που <χει> λέει. Γιατί να το κάνει αυτό. Μήπω λοιπόν τελικά αυτό είναι και ένα. είναι στο πλαίσιο τη δουλειά, είναι ένα ρόλο και από πίσω υπάρχει ένα άλλο πραγματικό Αλέξανδρος. Θα σου πω κάτι. Α, ο Σπύριο τον ευχαριστώ. Πού ήρθε στην εκπομπή σου, ε? Εδώ. Έχετε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή. Έχετε συνέχεια, δεν το ξέχασα. Έχω πάντα τη αποκλειστικότητα, τον ευχαριστώ. Είστε και πολύ φίλοι, ναι, με Έχω πει και έχω ξαναπεί ότι είναι ο άνθρωπο που ε, 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 με έχει στηρίξει από τα πρώτα βήματα ε, ε, και είναι ο άνθρωπο που πραγματικά ε, έχει πατήσει πόδι πολλέ mm -hmm. φορέ ε, για πολλά πράγματα, όχι μόνο για τον Αλέξο Βετρίνη, γενικά, γενικά για πράγματα που αφορούν του καλλιτέχνε. Θέλω να πω το εξή. Πάμε στην ερώτησή μα ε, τώρα. Η ερώτησή σου και η απάντησή μου είναι η είναι ότι ε, δεν είναι ένας άλλος Αλέξανδρος mm -hmm. απλά είναι ε, ούτε παίζω κάποιο ρόλο. Mm -hmm. Ο Αλέξανδρος είναι ένα άνθρωπο διαβασμένο, μορφωμένο, που όμω έχει χιούμορ, έχει αυτοσαρκασμό γιατί δεν φοβάται ότι μπορεί να τον πούν χαζό. Παρόλο που οι ατάκε που έχω πει κατά καιρού που, που κάνανε τηλεθεάσει πάνω στην πλάτη μου, μεγάλε εκπομπέ, ε, είδε ότι γράψαν ιστορία και γίνανε κάποιε και ατάκε, γίνανε και viral, γίνανε, γίνανε. Το θέμα είναι ότι τη είπε ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο που mm -hmm. ανα πάσα στιγμή μπορεί να γίνει πάρα πολύ χαζό. Σε αντίθεση με αυτού που ενώ είναι πάρα πολύ χαζοί και παίζουν σε αυτές τις εκπομπές ακόμα, δεν μπορούν ποτέ να κάτσουν στην καρέκλα του έξυπνου. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί, ότι... Εμ... Ο, ο έξυπνο μπορεί να παίξει το χαζό οποιαδήποτε στιγμή. Ο χαζό δεν μπορεί ποτέ να είναι πάνω από τον έξυπνο. Σε αυτό ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Ε, ο, όμως Όμω όταν σε πέραν διάφορε εταιρικέ εκπομπέ. Το πλήρωσα αυτό μέχρι σήμερα αρκετέ φορέ πρέπει να σου πω. Γιατί σήμερα μετά από χρόνια θα σου πω, ενώ τότε θυμάσαι κάναμε και ζωντανά mm -hmm. και, ε, και όλε οι εκπομπέ μαλώνανε σε ποιον θα πρωτομιλήσω για το μεγάλο πανικό που έκανε ο και πάνω μου. Γιατί και, και παίζαμε πολλά αποσπάσματα και από ράδιο Αρβίλα και από μπουτσινά και από ε, το Λάκι

και προσπαθούσαμε όλοι να ζητήσουμε από σένα τη γνώμη σου, αν σε ενοχλεί, πώ την δέχεσαι την κριτική, αν σε αναχωριέσαι ή αν σε πληγώνει. Θεωρεί ότι όταν ένα Λάκης Λαζόπουλο. Ε, τώρα εδώ είναι 22 χρόνια πριν. Ναι, εντάξει, εδώ είσαι πολύ. Λοιπόν, θεωρεί ότι όταν ένα Λάκης ναι, ως... Λαζόπουλος Λαζόπουλο με 70% τηλεθέαση αφιερώνει από τα 10 καλλιτεχνικά βίντεο, τα 8 απανοτά σε σένα, είναι χαζό και βάζει κάποιον που δεν πουλάει ή που δεν του φέρνει νούμερα. Όχι, Μάλιστα καθίθετο. εκεί που πέφτουν χοντρά εκατομμύρια στι παραγωγέ. Άρα το αντίθετο. Δίκιο. Άρα, ο πρώτος λόγος είναι ότι αποδεικνύω με αυτόν τον τρόπο ότι οι άνθρωποι που πληρώνονται αδρά για αυτό που κάνουν, mm -hmm. το να επενδύουν στην εικόνα μου με αυτά που λέω, ξέρουν γιατί με βάζουν. Εγώ από την άλλη, εσύ, το να του αναγκάζω να με βάλουν, στην παρένθεση του αναγκάζω, ναι. σημαίνει ότι ξέρω να κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου που είναι ψυχαγωγία. Άρα, λοιπόν, εσύ, όταν ξεκίνησε και είδε ότι αυτό πουλάει εντό αγωγικών, ότι ο κόσμο του αρέσει, Το μεγαλοποίησα. Το τροφοδότησε. Βεβαίω. Άρα αλλά το ήθελε και το έκανε. Το πλήρωσε. Βεβαίω. Γιατί υπήρξαν τότε εκπομπέ που, όπω είπε με την παραγωγή mm -hmm. σου, ότι πέσα στο τραπέζι ονόματα, που είπαν ότι θέλουμε στο πάνελ και σε μεγάλα κανάλια, mm -hmm. ε, θέλουμε τον Αλέξανδρο. Κάποιοι λοιπόν είπαν, είναι πολύ όμορφο, είναι έξυπνο, τα λέει χήμα, αλλά μωρέ, δεν έχει δει τι ατάκε πετάει. Γιατί κάποιοι δεν είχαν το μυαλό να σκεφτούν. Πόσο έξυπνος μπορεί να είναι για να τραβάει 10 εκπομπές κάθε μέρα και να μου στέλνουν link για το αν θα ψηφίσω για να το βγάλει το δελτίο ειδήσεων να με περιμένουν στο εκλογικό κέντρο 8 η ώρα το πρωί για να δούνε αν ψήφισω Αλέξανδρος Πετρίδης λες και είμαι πολιτικός. Άρα αυτό το πλήρωσα, έχασα κάποιες πόρτες, κλείσανε κάποιες πόρτες γιατί θεώρησαν ότι είμαι αυτός που εκεί κάνω τα αστεία μου. Και έρχομαι και σου λέω: Μέχρι σήμερα ο Μάρκος Εφερλή, δανείζομαι. Ένα ναι, ένα όνομα, όνομα. Ναι, ναι. Δεν έχει μιλήσει, αν το θέσουμε έτσι, ποτέ σοβαρά. Ακόμα και συνεντεύξεις που δίνει. Ναι, αλλά έχει δεχτεί μεγάλη επίθεση. Και εκεί δεν δέχεται. Αλλά παρόλα αυτά τα θέατρά του τα γεμίζει. Πάντα. Θέλω να σου πω ότι. Ε, τι πά να πει ότι ένα άνθρωπο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, ότι είναι πάντα έτσι. Όχι, εγώ θα πω όμως ότι όταν αποφασίζει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, κάτι θα κερδίσει και κάτι Σαφώς. θα χάσει. Δεν μπορεί δηλαδή να τα έχει όλα κάτω σε... από την ίδια μασχάλη. Αυτό θέλω δεν να γίνεται. πω. Δεν γίνεται. Ξέρει όμω τι κέρδισα. Εσύ κέρδισε, φαντάζομαι. Κέρδισα την αγάπη του κόσμου. Μπράβο, το πρώτο και το σημαντικό. Το έχει πει και στη συνεντεύξη σου ότι ο κόσμο έφερε σε αυτό το σημείο και τόσα χρόνια δεν έχει σε αλλάξει και δεν θα αλλάξει σχεδόν ποτέ. Το πιστεύω αυτό. Και θεωρώ ότι είμαι από του ανθρώπου εκεί. Εκείνους... Είσαι πολύ αγαπητό πλάσμα, εσύ, Αλέξανδρε. Ε... Και το βλέπω και από του φίλου σου. Πόσου περιφέρονται ε... και πόσου μιλάνε. Θεωρώ ότι είμαι από του ανθρώπου εκείνου, άνα που ακόμα και αν αύριο ε, κουραστώ ή δεν, δεν πάνε καλά τα πράγματα και σταματήσω την τηλεόραση ε, για τα επόμενα 10-15, δεν σου λέω 50, okay. 10-15 χρόνια θα περπατάω στον δρόμο και δεν θα λένε, μωρέ, κάπου ήταν, yeah. μωρέ, αχ, κάποτε δεν έκανες, θα μου λένε, σε βλέπω, χτες σε έβλεπα. Είναι τόσο έντονη η προσωπικότητα που... Και αυτό το πληρώνω μέχρι σήμερα. Δεν πειράζει. Όπως είχα πει κάποια στιγμή, ε, ότι ε, η ομορφιά μου είναι oh. η κατάρα μου στην κάμερα. Μα αυτά Γιατί λες, βρε, πολλοί παρουσιαστέ. Όταν θέσανε το. Όνομά μου ε, να μπουν και κοιταχτήκα στον καθρέφτη. Είπανε, δηλαδή, θε να μου πει ότι θα είμαστε πάνελ το πρόσωπό του και το πρόσωπό μου, και εγώ θα μου παρουσιάσει και αυτό στο πάνελ και εγώ θα με κοιτάνε. Το είπανε, το έμαθα. Ο κόσμο πώ αντιμετωπίζει, στον δρόμο, αν θέλετε. Όπω ένα πας δικό του παιδί σε κατάσταση να ανοίγουν οι πόρτε και τα, ε, τα σπίτια και να θεωρούν ότι μπορεί να μου πούνε, έχει μέσα, έχω κάνει ας πούμε φρικασέ. να Δηλαδή, φάμε. αυτή την αμεσότητα που πολλέ φορέ βγάζει. Όχι, τη βγάζει. Άρα το εισπράττει ο άλλο και στο ανταποδίδει. Αυτό ναι, θέλω να πω. Είμαι πάρα πολύ φιλικό, αλλά κατά περίεργο λόγο, <σομπά> χωρί να το προκαλώ, εσύ το έχει δει στο μαγαζί, <σομπά> παρόλο που μπορεί να έρθω να σε σερβίρω, είμαι όμω και στάρ. Το έχει παρατηρήσει ότι μπορεί να σου φέρω την πύρα, αλλά δεν είμαι σερβιτόρο. Ούτε είμαι επιχειρηματία. Είμαι πετρίδη. Θα το καταλάβει <σομπά> από τον τρόπο <σομπά> που θα σου φέρω την πύρα. Ο, <σομπά> ο Νίκο Μουτσινά παίζει ακόμα ή έχει σταματήσει. Ναι, παίζει ακόμα. <σομπά> <σομπά> παίξουμε. Ναι. <laughs> <laughs> Πώς Πώ μα βλέπει. δεν ξέρω αν θα παίξουμε, αλλά σου λέω την αλήθεια. <laughs> δεν θέλω να σου λέω αλήθεια. Ε, βέβαια θέλω την αλήθεια, μα κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν σκέφτηκα να έρθει σε αυτή την εκπομπή, πέρα το ότι γνωριζόμαστε, υπάρχει μια φιλική σχέση κτλ. Και, τα λοιπά, και ξέρω ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ. Το ξέρω, ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ε, είναι ότι περίμενα ένα τέτοιον άνθρωπο που θα είναι τόσο δοτικό και στο λόγο του και στι κινήσει του ε, και τόσο γενναιόδορο. Γιατί αυτό είσαι, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Εγώ όμω αυτό που ήθελα να αναλύσω απόψε το βράδυ είναι ότι δεν είσαι μόνο αυτό που προσπαθεί να βγάλει προ τα έξω. Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, τα οποία ο κόσμο, ναι, τα αντιλαμβάνεται, τα βλέπει, αλλά μου λε ότι και αυτό σε πήγε μπροστά, αλλά σου στέρισε και πράγματα. Ήρθαν προτάσει από κανάλια. Ε, Ολη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είσαι πολλά χρόνια στο γυαλί, mm -hmm. ε, ήρθε κάτι το οποίο να σε ικανοποιήσει. Γιατί είδαμε και τη Μαρία Μπεκατόρου, ήταν σε ένα περιφερειακό κανάλι. Και τώρα ξεκίνησε από αντένα μετά. Τώρα είναι στο Μέγκα. Εσένα ήρθαν τέτοια πράγματα. Όχι, εμένα δεν ήρθαν τόσο πολλά πράγματα και δεν μπορώ να στο παίξω να που ήρθαν και τα έδιωξα. Ναι. Κάποιο άλλο θα να κάνει το ίδιο, να κάνει αυτό. Ε, εμένα, επειδή ακριβώ σου λέω, όταν είσαι ένα άνθρωπο που βγάζει ένα δυναμισμό και μία βαρύτητα, αυτό ήταν... Είναι πολύ πιο δύσκολο να σε πλησιάσουν και να σε συνενώσουν με κάποιου. Η Μαρία η Μπεκατόρου. Έφερε ε... ένα παράδειγμα τώρα ναι, και, και εκείνη ήρθε. Α, μάλιστα, ε, ε, έλεγε ότι ποτέ δεν θα φύγει από το κανάλι που την ανέδειξε. Mm -hmm. Αλλά τελικά ε, όλοι όταν έρθει το κάτι ναι, καλύτερο ωραία, θα φύγουν. Πιστεύω. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, ε, μέσω κάποιων άλλων, ανθρώπων μπορεί να δεχτούν σήμερα, αύριο ή και ποτέ το χέρι βοηθεία. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμω μπορεί να μην δεχτούν να κάτσουν εκεί που θα του τοποθετήσουν και να του πούν τώρα θα μιλά. Ναι. Τώρα. Δεν θα μιλά. Είναι και θέμα επιλογή. Είναι αυτό. θέμα επιλογή. Μου ήρθαν δύο-τρει-πέντε προτάσει mm -hmm. αυτά τα χρόνια. Uh, η μία τσάκησε γιατί πολύ απλά. Ο υπεύθυνο τη παραγωγή, το είχα πει και στην Facebook DAPA πριν από κάποιου μήνε, mm -hmm. ε, όταν έφτασε ε, η τελική τριάδα, θυμήθηκε ότι κάποτε δεν δέχτηκα να του στείλω φωτογραφίε μου στο Facebook που μου ζήταγε mm -hmm. με το πολύ ωραίο μου μαγιό το λευκό mm -hmm. και χωρί το μαγειό. Οπότε εκεί πάνω απέδειξε για άλλη μια τη δύναμή του ότι εσύ δεν μου ήσασταν τότε τι φωτογραφίε, mm -hmm. εγώ λοιπόν τώρα δεν θα σε επιλέξω. Ένα άλλο, επειδή τον είχα βρει παλαιότερα mm -hmm. για ανάλογο σκοπό, πάλι δεν επιλέχτηκα για την παρουσίαση ενό τηλεπαιχνιδιού. Ε, Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ mm -hmm. που έχασα κάποιε δουλειέ, αλλά κέρδισα την αξιοπρέπειά μου. Ε, το ότι δεν θα υπάρξει κανεί που θα πει κάτι πονηρό για μένα, δεν με βρήκανε σε κανένα σκάφο, σε κανένα σπίτι, σε καμία βίλα. Με βρήκαν στο σπίτι μου και στι δουλειέ μου. Και ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με πολλή δουλειά. Αυτό για μένα είναι πολύ τιμητικό. Και επειδή είπα και... τη λέξη star, ε, 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 ένα. Πολύ νεανικό για μένα, ένα κανάλι web που το αγαπώ πολύ χρόνια και έχω κάνει άπειρε εκπομπέ mm -hmm. με σημαίνει στο Star. Θέλω να σου πω ότι ε, χαίρομαι πάλι που δεν είμαι σαν και εκείνου του πολύ μεγάλου Σταρ που τώρα είναι στα δικαστήρια, στα πρωτοσέλιδα ή στι φυλακέ. Άπειροι mm -hmm. και πώ θα βγουν ακόμα, σου λέω εγώ. Χαίρομαι που είμαι αυτό ο Star που μπορούν οι οικογένειε να με βλέπουν. Και να μην λένε μια κακή κουβέντα. Ναι, Γιατί μου. τελικά η Ελλάδα είχε πολλού στάρ, αλλά δεν ξέρω αν ήταν αληθινή στάρ. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ξέρει, είναι αυτό που λε πολλέ φορέ, ότι ε, όταν εσύ βγήκε μπροστά, όταν βγήκε στο γυαλί, έκανε αυτό το μπαμ το μεγάλο. Ε, έκανε ένα Σαφώς. μεγάλο μπαμ. Για τρία χρόνια βγήκαμε έκανες... από το σπίτι μου και ήταν πέντε κάμερε από κάτω. Ε, μου είπε λοιπόν ότι. Έχασα και κάτι κέρδη. Έχει μετανιώσει πράγματα. Δηλαδή, αν γύριζε τον χρόνο πίσω. Θα κάνεις πάλι τα ίδια, ή μπορεί σε κάποια πράγματα να ήσουν λίγο πιο πίσω, να επέλεγες έναν άλλο δρόμο. Ε, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Ναι. Ε, θα σου πω ότι φο... τη μία λέω θα ήμουν ο ίδιος, την άλλη ε, θα έλεγα θα ήμουν ο ίδιος, αλλά λίγο πιο καμουφλαρισμένος, ε, γιατί τελικά στις κεραίες θέσεις Κάποιων παραγωγών, μεγάλων α, καναλιών, ραδιοφωνικών, mm -hmm. τα πάντα, mm -hmm. δεν είναι πάντοτε πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Είδεσαι... Είναι αυτό με το γάντι. Το λέω με το γάντι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν ήξερα ότι όλοι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τα πρόσωπα είναι έξυπνοι, θα ήμουν ο ίδιο. σω θα τα καταλαβαίνανε πολλά. Αλλά επειδή δεν είναι, μπορεί να μην έπρεπε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ κι εσύ είμαι εδώ μαζί σου και μιλάμε πολύ χαρούμενο. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Αντιθέτω, ε, χαίρομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και επειδή πριν είπε ότι ο κόσμο είναι ο τελικό κριτήρα, κτλ., χαίρομαι που ο κόσμο σε πάρα πολύ λίγο διάστημα έδειξε τον τελευταιο 15 1,5-2 χρόνια το βλέπει, mm -hmm. ολοένα και ξερνάει Έτσι, αυτά που δεν πρέπει να έχουμε πια δίπλα μα. Και, το και το να ξέρει κάτι αποκλειστικό, αποκλειστικό. Το ξέρω εκ των έσω καλά, όχι χειμώνα που θα έρθει. Θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα και στην τηλεόραση, σε πολλούς τομείς και στο θέατρο. Θα βγουν πολλά πρόσωπα για παρουσιάστες, παρουσιαστές και πολλές καταγγελίε ακόμα στο Λέω Εγώ και θυμίζω. Ναι, το καταλαβαίνω γιατί κάνεις παρέα και με τον Σπύρο. Φαντάζομαι θα λέτε κάποια πράγματα. Ίσως τα λέμε εκεί. όλα. Έτσι, τα λέτε όλα, οπότε να σου έχει μεταφέρει κάποια πράγματα. Πε μου λίγο, όταν ε, δέχεσαι μια κριτική είναι και η αυστηρή κριτική, είναι και η κακή κριτική. Δεν θα μιλήσω για την κακή, γιατί αυτή δεν μα αρέσει την αφήνουμε απ' έξω. Το να προσβάλλει κάποιον εννοώ, έτσι, να μιλήσει άσχημα και να θες να τον μειώσει. Να τον μειώσεις, σωστό. Και να τον προσβάλλει. Ε, όταν δέχεσαι μια κριτική αυστηρή, που μπορεί να καταλαβαίνει κι εσύ από μέσα σου ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, στεναχωριέσαι. πληγώνεσαι, ε, ε, πληγώνεσαι, αυτό. στο ποιο ε, θα, το Α, πει, το κριτική. Αν αξίζει τον κόπο ε, δεν θα στεναχωρεθώ, θα το θυμάμαι όμω. Θα το κλείσω σε ένα κουτάκι και θα τον αφήσω στον χρόνο να μου πει το αντίθετο. Και όταν μου το πει, είμαι από του ανθρώπου που δεν μπορώ να μην σου πω αυτό που νιώθω. Α, θα σε συναντήσω, και όταν θα μου πει, Πού είσαι βρεκούκλε μου, mm. Το έχω πει αυτό σε παραγωγή. Ah, right. Μπαίνω και ο παρουσιαστή μου λέει, Πού είσαι βρεκούκλε, Που πηγαίνω για να είμαι καλεσμένο. Ε, e, καλά, όχι και κούκλε, λέω. Πρόπερσι έλεγε να μην πατήσει το πόδι μου στην εκπομπή. Α, τα πετά έτσι. Και το γύρισα στην πλάκα. Μπήκα μια χαρά, κάναμε ναι. κομπή και νούμερα φέραμε, αλλά το είπα. <laughs> το είπε. Άρα δεν το ξεχνά, το κρατά στο πίσω mm, μέρο του μυαλού και κάποια έχω στιγμή. Έχω ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν ξεχνάω. <laughs> Τέλεια. Πε μου λίγο η οικογένειά σου, η φίλη σου, τα αδέρφια σου, πόσα αδέρφια έχει. Έχω δύο. <laughs> <laughs> <Την> και έχει <αδελφή laughs> και ανήψια. και τον εαυτό μου. Τα οποία τα λατρεύει. Το βλέπω έχω και, πέντε και πέντε στο μαγαζί. Και δέχεις. πέντε έχει. Πέντε Α, Όχι, νόμιζα έχει λιγότερα. Δύο-τρία νομίζω. Έχω πέντε ανήψια που τα λατρεύω, τα έχω ουσιαστικά μεγαλωσει mm -hmm. από, από, την ώρα που με το που βγήκανε, μπορώ να σου πω τα ο μπαμπά και καπάκι τα έβλεπα εγώ, ε, ή η μαμά για την ύφη μου. Ε, μετά ε, έχω δύο βαφτιστήρε που τι λατρεύω. Ε, την Ουρανία και την Ανδριάνα όπου είναι οι πιο μικροί ε, και ε, για μένα ε, αυτά τα, τα δύο κορίτσια τα νύψια μου είναι νύψια μου τα λατρεύω η Ουρανία ε, είναι η μεγάλη μου αγάπη και η Ανδριάνα γιατί θεωρώ ότι ε, είμαι ο μπαμπάς τους, ο πνευματικός ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και μπορώ να σου πω ότι έχω και πάρα πολύ άγχος για αυτά τα δύο κορίτσια Βέβαια, πατέρας ε, χωρίς αμαρτία ε, μπράβο. Έχω πολύ άγχος και όταν κάνω πράγματα στη ζωή μου, μπορεί να σου φανεί λίγο περίεργο, ε, λέω: α, Αυτό. Αυτό θα τα αφήσω στην ουρανία. Αυτό α, για κάνεις την Α, Κάτσε τέτοια πράγματα, έχει ναι, αρχίσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάτσε το δικό σου κεφάλαιο για οικογένεια, τέλο, ε, δηλαδή, Επειδή είσαι άνθρωπος τη οικογένεια, σε βλέπω με του δικού σου. Μετα... Ναι, είσαι πάρα πολύ. Ε, επειδή ακριβώ είμαι πάρα πολύ, ναι. δεν ξέρω εάν θα μπορούσε μία γυναίκα να ανεχτεί τον τρόπο με τον οποίο. Θέλω εγώ την οικογένεια. Είμαι πολύ προστατευτικό. Με τα ανήψια μου ήμουν και λίγο σπαστικό. Κάθε μια ώρα όταν βγαίνανε που τσέκλεινα εγώ το τραπέζι στο κέντρο. Έλεγα Αγα. του μέτρη να του βλέπει, να μου στέλνει μήνυμα, βγάζε μου φωτογραφίε. Ε, του τα επίτηδε για να ξέρω τα πρώτα του βήματα Δεν είναι μαμά ο μπαμπά τίποτα και. Ναι, ξέραν ότι από πίσω <laughs> <ο θείος laughs> είναι ο Τα ελέγχει. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήμουν φορτικό μπαμπά. Mm -hmm. Θα ήμουν ένα τρελό μπαμπά που το παιδί μου θα το είχα mm -hmm. με ναι. τα πάντα. Αλλά η γυναίκα που θα ήταν μαζί. Μου, επειδή έχω ένα πρόβλημα, που ξέρει και από τον άντρα σου, με ξέρουν καλά, με την καθαριότητα ναι. και είμαι πέραν του δεόντος παστρικός σε κατάσταση που να έρχονται σπίτι μου και να μου λένε, ξέρει κάτι, δεν ξαναπατάμε, έλα σπίτι μας. Δεν μπορώ <laughs> ρε παιδί μου. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνει και εσύ ότι δύσκολα, δεν είσαι εύκολο άνθρωπος καθόλου, στο κομμάτι καθόλου, αυτό καθόλου. και το έχει πάρει λίγο είμαι απόφαση. Είμαι και Το έτσι, έχεις δεν ξέρω, εάν θα μπορούσα. Στα Βέβαια... προσωπικά σου, πώς είσαι αυτή την περίοδο, είσαι καλά, θέλω να πω, είσαι μόνος σου, θέλεις να έχει πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε καθημερινότητα άγχοι ε... ή... και με τη μοναξιά σου τα πας καλά. Ε, ναι, ναι, με τη μοναξιά μου, θα εγώ πας τα είχα βρει ε? πάρα πολύ όμορφα, ε, πολλά χρόνια. Κοίταξε, επειδή πέρασα θυελώδεις έρωτες, μεγάλους, πολλές τρέλες, πολλά ταξίδια, <laughs> 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 <χρόνια. laughs> <laughs> Ε, πολλά σκαμπανεβάσματα. Έχω σπάσει αυτοκίνητο, έχω ρίξει κάτι πράγματα. Έχω τραβήξει την πόρτα και την ξερίζωσα ah. από ένα smart ολόκληρη από τα νεύρα μου. Την yeah. έβγαλα. Την και μετά την άλλη μέρα το αντικατέστησα. Έχω αυτό όμω. Α, ah, τα κάνει εσύ. Ναι, εσύ. λέω, αγάπη μου, αύριο το πάρουμε καινούριο <laughs> Σου ζητάω συγγνώμη, <συγνόμενη laughs> είχα νεύρα. Ah. Λοιπόν, ε, επειδή λοιπόν τα έχω κάνει όλα αυτά, έφτασα σε ένα σημείο που είπα να σου πω κάτι. Αν δεν υπάρχει κάτι τόσο έντονο, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν. Ε, καθημερινά πειρασμοί. Mm -hmm. Δόξα τω Θεώ ε, το φυσικό μου και τα λοιπά ε, ε, είναι έτοιμο, όλο πειρασμούς είναι η ζωή mm -hmm. μου. Αλλά θα σου πω ότι πλέον έχω γίνει πολύ δύσκολος mm -hmm. Επιλεκτικό επιλεκτικός νομίζω και, επειδή εμένα μ' αρέσει ο κεραυνοβόλος έρωτας ε, για να σου πω κάποια στιγμή ότι θα είμαι ερωτευμένο ή ότι θα έχω ένα δεσμό mm -hmm. θα πρέπει να ξέρει ότι έχω ζήσει αυτό που περπατάω, σε βλέπω και λέω δεν με νοιάζει από πού είναι Πρέπει να βρω όλα τα στοιχεία. Αλλιώ δεν πρόκειται να κάνει Δεν πρόκειται δεσμό. να κάνει κάτι άλλο. Όχι. Τίποτα. Γιατί όλοι πια νομίζει ότι κάνουν, το βλέπει: Φίλε έχει, φίλου έχει, mm -hmm. κάνουν δεσμό γιατί απλά βγήκαν οι δολοφονίε. Εγώ νομίζω ότι θέλει χρόνο να πηγαίνει στα γυμναστήριά σου. Δεν ξέρω πηγαίνει, ακόμα τα συνεδριάζει αυτά. Πέντε φορέ, τέσσερι εβδομάδε παραπάνω. Πηγαίνει. Ναι, Πέντε φορέ την εβδομάδα, πόσο παραπάνω θε να πα. Μην ξεχνά. ότι εμεί παλεύουμε να πάμε δύο και πάλι. Δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε. Το ξέρει ότι ερχόταν Πάσχα και για να μην χάσω την Κυριακή του Πάσχα το γυμναστήριο μετά το αρνί Έλα, Μωρέ Αλέξανδρα. ένα γυμναστήριο δεν και παρακαλούσα να, να το ανοίξουν. Για εκείνη την εποχή. Τώρα. Τότε μιλά. Στα 25-30. Ναι, παιδί. Α, μου. νόμιζα τώρα τι το κάνει. Και λέω. Α, θα δεν με, θα με και δεν πάω και ένα α, μήνα και δύο. Έτσι, μπράβο. Διατροφή, προσέχηση. Τώρα με το μαγαζί λίγο. Με το μαγαζί τρώω λίγο πάρα, πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει γιατί τι έχουμε. Με έχουμε. Και φοβερέ αλάτε. Φοβερό κοτόπουλο. Τέλεια η ποικιλία που μα έφερε Αυτή θα δεχτούμε και την επόμενη φορά. Αλέξανδρε, πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και που εγώ, ήσουν πέρασε εδώ. Πέρασε πολύ ωραία. Ε, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Ε, θα ήθελα και άλλα πράγματα, αλλά ξέρει, είναι πάντα αυτό που λέμε. Δεν πειράζει. Αλλά θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε. Τα λίγα και να μένουν στον κόσμο και αυτό. να ξέρει ότι είμαι από του ανθρώπου που ε, δεν πάω εύκολα σε εκπομπέ. Ε, γιατί δεν κάνω καινούριου δίσκους, δεν κάνω καινούριε ε, ε, συνεργασίες, δεν έχω καινούρια serial. Τι να σου πω, ο Πατρίδη, 25 χρόνια, το ξέρει. Ε, ότι ανα... έχω το λαμπερό μου και το αστραφτερό μου χαμόγελο, και αυτό Και δεν, αυτό θα το ξέρεις. Και αυτό δεν είναι το χρώμα. Για πε. Γιατί θέλω να σου πω ότι παλιότερα στην Οδοντίατρό μου είχε κάνει γνωστή ηθοποιό, ναι. πολύ γνωστή, ναι. τη πρώτη γραμμή, ναι. που γεμίζει θέατρα μόνη τη, είχε κάνει μήνυση ότι σου ζήτησα να κάνει το χαμόγελο που έχει κάνει στον Πετρίδη και μου έκανε κάτι που βάζω τη φωτογραφία του και τη δική μου και δεν έχει καμία σχέση. Και γύρισε τώρα. και τη είπε. Το χαμόγελο του Πετρίδη είναι αυτό που εκπέμπει εσωτερικά αυτό ο άνθρωπο εκ των έσω. Αλλά και για να κάνει το χαμόγελο του Πετρίδη, πρέπει να έχει τη στοματική κοιλότητα του Πετρίδη, τα χείλια του Πετρίδη, τα ζυγωματικά του Πετρίδη και να είσαι ο Πετρίδη. Άρα... Γιατί νομίζει ο κόσμο ότι βλέπει την Άντιλ Βαθηνού, θέλω τα μαλλιά τη Άννα. Μα δεν είναι μόνο το μαλλί, δείχνει έτσι γιατί είναι η Άννα. Σωστό. Ο κόσμο νομίζει ότι πλέον. Δηλαδή πηγαίνανε σε οδοντία του και λέγανε. Στην Άννα. οδοντία και πηγαίνανε και πηγαίνανε θέλω αυτό που έχει φτιάξει το Πετρίδη. Λε και εγώ και μου φτιάχνει πράσινο και λέγανε θέλω το χρώμα αυτό το 534 δηλαδή φτάσαμε και τα σε τέτοιες και αυτά, ε, τα έχεις ζήσει και αυτά Αλέξανδρε τα έχεις ζήσει αυτά έχω ζήσει και να, να λένε ότι τι ώρα θα έρθει ραντεβού ε, και ε, ε, λέγανε θα έρθει θα πούμε πέντε ώρα να κάνει τον καθαρισμό και χρόντουσα και μου λέγανε για, για γέλα και χρόντουσα κοντά και, και τη λέγανε κοίτα, κοίτα εδώ που το ούλο του κοίτα κοίτα και καθόμουν εγώ σαν πήγαμε το Τι να πω, Αλεξάνδρα, μου δεν υπάρχει. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Με υγεία, πάνω απ' όλα. Να ξεκουραστούμε, να φορτίσουμε το όλια, Και εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαι. Ό,τι άλλο και να κάνει, εδώ είμαι σίγουρο ότι θα σε βρω. και σου εύχομαι να κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα γιατί το αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε εδώ στην τελευταία μου εκπομπή για να κλείσουμε μαζί και να αποχαιρετήσουμε έτσι τον κόσμο. Σου εύχομαι ότι καλύτερο πάντα επιτυχίε. Να πάει καλά το μαγαζί που η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη και να πάντα γερός και δυνατός όπως είσαι Αυτό για και όλες. χαμογελαστός Ευχαριστώ. για όλους. Φίλε και φίλοι μου, εδώ με τον μοναδικό, τον έναν και μοναδικό Αλέξανδρο Πετρίδη, θέλουμε να σα αποχαιρετήσουμε, να σα ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, να κάνετε πράγματα που σα χαλαρώνουν, σα ξεκουράζουν, να δείτε και να ζήσετε δυνατέ και όμορφε στιγμέ με αγαπημένα σα πρόσωπα. Νομίζω το έχουμε ανάγκη φέτο, πιο πολύ από ποτέ. Εγώ θέλω κλείνοντα να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ε, δεν θα πάρω πολύ χρόνο πραγματικά σε όλου του ανθρώπου που φέτο ήρθαν εδώ σε αυτή την εκπομπή, μα τίμησαν μέσα από την καρδιά μου σα ευχαριστώ θερμά για τα καλά σα λόγια, για την άβρα σα, για τη θετική σα ενέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Σταρ που με έχει στην οικογένειά του, το Θοδωρή Ζαρμακούπη που είναι ο διευθυντή του Web για αυτή την υπέροχη, υπέροχη συνεργασία που έχουμε μαζί. Το Δημήτρη μου, Δημήτρη Σταθουλόπουλο που το παιδί να με χαιρετάει, που πάντα μου κούνε για το μαντίλι που λέω εγώ για να σταματάω, για να Τελείωσε ο χρόνο, καταλαβαίνετε. Δεν είχα άλλο χρόνο. Έπρεπε να κλείσω αυτή την εκπομπή. Και όλου φυσικά του ανθρώπου πίσω από τι κάμερε για να βγει αυτή η εκπομπή και να απολαμβάνετε εσεί κάθε Παρασκευή βράδυ αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, τον άντρα μου και τα παιδιά μου για το μεγάλο φίλι που μου δίνουν τα επιστρέφω στο σπίτι μου. Και πάνω απ' όλα εσά. Όλου εσά, γιατί αν δεν είστε εσεί, θα είπαμε. Δεν θα ήμασταν κι εμείς εδώ. Καλό καλοκαίρι, ραντεβού το Σεπτέμβρη, θα είμαστε και πάλι εδώ με το ανάλυσέ το μέσα το web TV του Star. Σας φιλώ να περάσετε όμορφα. Mm. Φιλή μεγάλο.